Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα προσπαθούν να οροποιήσουν με τις τοποθετήσεις τους το έγκλημα το οποίο διαπράττει η κυβέρνηση σε βάρος των νέων εργαζόμενων. Και αντίστοιχα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνονται στον ανασχηματισμό για να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, μη τοποθετούμενοι επί της ουσίας στο ασφαλιστικό, γιατί έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Έτσι λοιπόν, η όποια εναλλαγή προσώπων για να γίνει πιο αποτελεσματική η υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, οι όποιες μεταγραφές είτε ολοκληρώθηκαν είτε όχι, είναι αποτέλεσμα της συναντήληψης της οποίας έχουν τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, αλλά και της λογικής που καλλιέργησε έντονα ο κύριος Τσίπρας περί υπουργών κοινής αποδοχής. Άλλωστε και η ίδια συναντήληψη εκφράζεται και στα θέματα της ενέργειας. Γιατί το αποτέλεσμα της αύξησης των τιμολογίων στην ενέργεια είναι αποτέλεσμα διαχρονικά της εγκληματικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και της απολιγνητοποίησης, υποκαθιστώντας τον εγχώριο λιγνίτη με το εισαγόμενο φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης που και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το επέβαλε, αλλά και το συνεχίζει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το αποτέλεσμα είναι το πανάκριβο ρεύμα για τα λαϊκά στρώματα. Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο, για να περάσω σε αυτά. Ο δολοφόνος, δηλαδή όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, γιατί ακριβώς έχουμε παρατηρήσει μια διαχρονική επίθεση απέναντι στο ασφαλιστικό σύστημα. Ο ένας συνέχιζε το έργο πάνω στο αντιασφαλιστικό οικοδόμημα της προηγούμενης κυβέρνησης, για να φτάσουμε βεβαίως στο τερατούργημα του Κατρούγκαλου, όπου επί της ουσίας καταργήθηκε η κατώτερη ασφάλιση. Έγινε ο διαχωρισμός ανάμεσα στην εθνική ασφάλιση και στην ανταποδοτική ασφάλιση. 384 ευρώ εγγυάται το κράτος, αυτή είναι η εθνική ασφάλιση, μετά από 20 χρόνια εργασίας και 6.000 ένσημα. Και η ανταποδοτική, καμία εγγύηση, ανάλογα με τη βιωσιμότητα, λέει, των ταμείων. Να λοιπόν το τερατούργημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και προχώρησε στην νοητή κεφαλαιοποίηση, τα επαγγελματικά ταμεία με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, πώς η κυβέρνηση ψήφισε για να μπορέσουν να επιταχύνουν τη δράση τους, ή τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με αντίστοιχες κυβερνητικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, είτε αφορά τα ταμεία κύριας ασφάλισης, είτε τις επικουρικές ασφάλισης, είτε τα επαγγελματικά ταμεία, αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Υπουργός, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, τι έχουμε? Δεν έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα, ένα ασφαλιστικό ταμείο επικουρικό, αλλά μια επενδυτική εταιρεία που επί της ουσίας μιλά για προκαθορισμένες εισφορές, τα χρήματα που θα βάζουν οι ασφαλισμένοι, αλλά οι απολαβές, ένας Θεός ξέρει τι θα πάρουν μετά από 20-30 χρόνια από τι να πάρουν την επικουρική ασφάλιση. Τι θα εξαρτηθεί από την απόδοση των χρηματαγορών. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι η καπιταλιστική κρίση, η οποία επιταχύνει την εμφάνισή της και τον κύκλο της, έχει σημαντικές επιπτώσεις και στις χρηματαγορές. Με την κατάρρευση των χρηματιστηρίων, με την κατάρρευση επιχειρήσεων. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είχε γράψει κάποτε Financial Times, που δεν είναι και κανένα αριστερό έντυπο, ότι τα χρηματιστήρια δεν δίνουν συντάξεις, κύριε Υπουργέ. Αντίθετα, τι κάνετε, και το παραδεχτήκατε και εσείς ο ίδιος σε μια πρόσφατη τηλεοπτική σας εμφάνιση. Κάνετε τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, επενδυτικές εταιρείες για να μπορέσουν να στηρίξουν τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μια τεράστια αναδιανομή των συσσωρευμένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων. Και αν θα υπάρξει απώλεια από αυτή την επιλογή της τοποθέτησης στις χρηματαγορές, τότε λέει η κυβέρνηση να μην φοβούνται οι ασφαλισμένοι, γιατί τις όποιες απώλειες θα τις καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός. Αλήθεια? Και ο κρατικός προϋπολογισμός είναι από τις τσέπες της δικές σας, από τις τσέπες των επιχειρηματιών που τζογάρισαν τα ασφαλιστικά αποθεματικά,
ή είναι από τις τσέπες των ίδιων των ασφαλισμένων ως φορολογούμενων. Δηλαδή τους λέτε και θα σε κάψω Γιάννη και θα σε ρίψω και λάδι μετά. Θα πληρώσεις δηλαδή και τη χασούρα την οποία θα έχεις ως φορολογούμενος. Και ο λαός μας, κύριε Υπουργέ, λέει το εξής. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Και εδώ πέρα υπάρχουν σύγκρουση συμφερόντων. Ποια είναι αυτή η σύγκρουση? Είναι λόγω των κοινωνικών αντιθέσεων. Γιατί ακριβώς τα επενδυτικά ασφαλιστικά ταμεία ισχυροποιούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι τι θέλουν? Πολύ φτηνή εργατική δύναμη. Εργατική δύναμη χωρίς δικαιώματα. Ασφαλιστικά, εργασιακά, συνδικαλιστικά. Και για σκεφτείτε το παράδειγμα που πολλά τέτοια επενδυτικά ταμεία επενδύουν στις τράπεζες. Οι τράπεζες θέλουν να ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια, άρα να κάνουν πληστηριασμούς. Δηλαδή αυτός ο ασφαλισμένος που θα χάσει το σπίτι του από την επενδυτική δραστηριότητα αυτών των εταιριών που επένδυσαν στις τράπεζες. Είναι παραλογισμός αυτός? Όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία θέλετε να επιβάλλετε. Και από αυτήν την άποψη είστε υποκριτές όταν μιλάτε για τη δημογραφική γύρανση, που βεβαίως είναι αποτέλεσμα των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Όταν λέτε ότι ένας εργαζόμενος πληρώνει συντηρεί 1,5 συνταξιούχο. Είστε ψεύτες, γιατί αυτοί οι συνταξιούχοι έβαλαν τα χρήματά τους. Πλήρωσαν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Αλλά αυτά τα χρήματα διαχρονικά το αστικό κράτος και όλες οι κυβερνήσεις τα τζογάρισαν. Τα τζογάρισαν στην Εθνική Τράπεζα με μηδενικά επιτόκια όταν ο πληθωρισμός ήταν 10 για 15%. Τα τζογάρισαν στις χρηματαγορές και στο χρηματιστήριο το 1999 επί κυβέρνηση Μύτη. Και τότε ο κύριος Δραγασάκης έλεγε: δεν πρέπει να βλέπουμε άσπρο ή μαύρο την τοποθέτηση στις χρηματαγορές των αποθεματικών ασφαλιστικών ταμείων, αλλά να επιλέξουμε αυτές τις μετοχές που θα είναι ισχυρές των τραπεζικών μετοχών. Για φανταστείτε τώρα. Τα τζογάρατε στα δομημένα ομόλογα. Τα τζογάρατε στα κρατικά ομόλογα τα οποία κουρεύτηκαν. Και από αυτήν την άποψη, ένα λεπτό θέλω κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω. Και από αυτήν την άποψη είναι κροκοδίλια τα δάκρυα του κύριου Υπουργού με τους θεατρινισμούς που έκανε στην ομιλία του για τους νέους εργαζόμενους. Οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται λέει, για τη σύνταξη, γιατί δεν θα πάρουν σύνταξη. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Δεν φταίτε εσείς. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίει το ΚΙΝΑΛ. Ποιος διαμόρφωσε μια αγορά εργασία ζούγκλα? Τους ορομίσθιους, την ευέλικτη απασχόληση, τη μερική απασχόληση που μετατρέπεται σε μακροχρόνια ανεργία, που για να φτάσει σε 6.000 έθιμα μπορεί να χρειαστεί και 60 χρόνια. Ένας ο οποίος παίρνει 100 ένσημα το χρόνο. Αυτός πότε θα πάρει σύνταξη ο νέος? Και τώρα δήθεν πονάτε για αυτόν τον κόσμο. Μα εσείς διαμορφώσατε αυτές τις συνθήκες για τους εργαζόμενους στο όνομα της θωράκης ανταγωνιστικότητας καπιταλιστικών επιχειρήσεων, της θωράκης κερδοφορίας των καπιταλιστικών ομίλων. Έτσι λοιπόν, αυτός που καθορίζει τις ανατροπές στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό σύστημα, δεν είναι μια και άλλη κυβέρνηση, αλλά είναι οι απαιτήσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης, την οποία όλοι σας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο υπηρετείτε. Είναι αυτό το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που για να φτώχεια και εξαθλίωση για το λαό, και αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος της εργατικής τάξης. Και αυτό πρέπει να βάλει στο στόχαστρο, να ανατρέψει αυτή τη σάπια κατάσταση, ούτως ώστε η εργατική τάξη, παίρνοντας την εξουσία στα χέρια της, να μπορέσει να οργανώσει την οικονομία, ούτως ώστε ο κοινωνικά παραγόμενος πλούτος να καλύπτει το σύνολο των διευρυμένων λαϊκών αναγκών και όχι τους διάφορους φορολογικούς παραδείσους και τις offshore εταιρείες, τον πλουτισμό μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών. Ευχαριστώ πολύ.